Υιοπνεύματι, λε λελαμπρισμένος, γνώσιν Θεόν και της πίστεως των λόγων εκρανώσας. Όθεν μαρτύρον αλήπτης γεννόμενος, Λουκίανε να θλίσει η ρηστεύσας. δόξε Χριστόν των Θεών Ικετέ. Το ελέος. Τη δεκάτη 5η του μηνός Οκτωβρίου, Λουκιανού Πρεσβιτέρου Αντιοχίας, Ευθυμίου του Νέου, Σαβίνου Επισκόπου Κύπρου, Βάρσου Εδέσης του Ομολογητού. Ο Άγιος Λουκιανός, ο Ιερομάρτης, πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχίας, γεννήθηκε στα Σαμόσατα της Συρίας από γονείς Ευσεβής και με ανάλογο τρόπο ανατράφηκε. Μετά από τον θάνατο των γονέων του, διαμήρασε στους φτωχού την πατρική του περιουσία και αφοσιώθηκε στην μελέτη των Ιερών Γραφών, διότι στην σκέψη του επικρατούσαν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη. Β. προς τιμόθεον γ 16 Δηλαδή όλη η Αγία Γραφή έχει εμπνευστεί από το Θεό, αυτό σημαίνει θεόπνευστη. Γι' αυτό και είναι ωφέλιμη διότι διδάσκει την αλήθεια για να ελέγχει τις πλάνες, να διορθώνει αυτούς που αμαρτάνουν, και να παιδαγωγεί στην αρετή. Κατόρθωσε λοιπόν και ο Λουκιανός να γίνει βαθύς γνώστης της Αγίας Γραφής και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αντιόχεια. Εκεί δίδασκε με θάρρος και ακρίβεια τον θείο λόγο, ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς στο μαρτύριο. Στην Αντιόχεια μάλιστα ίδρυσε σχολή, όπου φίτησαν αρκετοί μαθητές, καταρτιζόμενοι στα χριστιανικά δόγματα και στην άσκηση της αρετής. Όταν ο Λουκιανός έμαθε ότι στην οικομήδια ο ειδωλολάτρης Διοκλητιανός κατεδίωκε και θανάτωνε χριστιανούς, άφησε την αντιόχεια και πήγε στην οικομήδια για να στηρίξει και να ενισχύσει τους χριστιανούς στο μαρτύριο. Συνελήφθη όμως από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, κλείστηκε στην φυλακή, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στο Χριστό, λόγω του μαρτυρίου της πείνας.